Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην Διευθύντρια Επικοινωνίας της Mercedes-Benz Ελλάς, την κυρία Αλεξάνδρα Χρυσού. Κυρία Χρυσού, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοτσάνη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας στην εκπομπή σας. Πάμε να μιλήσουμε για τα αστέρι που πολλοί, και μιλάω και για τον εαυτό μου, κακά τα ψέματα, θα θέλαμε να έχουμε κάτω από το σπίτι μας. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Ό,τι θέλετε να πούμε για τα αστέρι, είναι ένα. Μια μάρκα που και εγώ η αλήθεια είναι χαίρομαι πολύ που την εκπροσωπώ. Μετά από 23 χρόνια στην εταιρεία νομίζω ότι νιώθω σπίτι μου. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό και όλοι εμείς της Mercedes-Benz. Και είναι 23 χρόνια. Δίνετε 23 χρόνια στη Mercedes-Benz Ελλάς και έχετε δει όλη την εξέλιξη της μάρκας τα τελευταία χρόνια. Από το μικρό μέχρι το τελευταίο μοντέλο και πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και στην επικοινωνία και στα πάντα. Το κάνετε να ακούγεται λίγο άσχημο. Διότι μην ξεχνάτε ότι η Mercedes-Benz είναι εφευρέτης της αυτοκίνησης και η ιστορία της ξεκινάει από το 1886. Οπότε όχι, δεν είμαι ούτε ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της Mercedes-Benz. Δεν μπορώ να καυχηθώ ότι έχω ζήσει. Αλλά αν μη τι άλλο, το έχω διαβάσει, το έχω μελετήσει, το εκτιμώ απεριόριστα και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που το εκπροσωπώ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Παρουσιάστηκε νέα C-Class από την Mercedes-Benz Ελλάς. Από τη Mercedes-Benz, συγγνώμη. Τι σημαίνει C-Class για την Mercedes-Benz? Δηλαδή, να πούμε λίγο την ιστορία του μοντέλου. Σε νούμερα και σε. Για να ακούσει ο κόσμος από πότε πλέον δημιουργήθηκε ή βαφτίστηκε C-Class το μοντέλο. Πριν ακόμα βαφτιστεί C-Class το μοντέλο, το 1982. Εισήλθε και πριν ακόμα μάθουμε και την ορολογία compact αυτοκίνητο και την βάλουμε στο λεξιλόγιο μας, το 1982 λοιπόν παρουσίασε η Mercedes-Benz το μοντέλο W201. Μέχρι το 1997 που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η A-Class, η Α, ήταν το μικρότερο αυτοκίνητο της γκάμας μάλιστα. Βέβαια αυτό δεν είναι ιδιαίτερα περίεργο γιατί μόλις 8 χρόνια μετά την εφεύρεση του πρώτου αυτοκινήτου που έκανε ο Carl Benz, το 1894, ο ίδιος εφευρέτης σχεδίασε το Velo. Ήταν ένα αυτοκίνητο ελαφριάς κατασκευής, πολύ συμπαγών διαστάσεων για την εποχή και ήταν μαζικής παραγωγής. Ήταν το πρώτο στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Mm-hmm. Αλλά επιστρέφοντας στη σύγχρονη ιστορία, το W201 αποτέλεσε το μοντέλο που σηματοδότησε τη στροφή της Mercedes-Benz σε αυτοκίνητα πιο μοντέρνα, με επιδόσεις που θα έφερναν στη μάρκα πιο νέο και πιο ευρύ κοινό. Χωρίς όμως να χάσει παράλληλα τα στοιχεία του premium κατασκευαστή όσον αφορά στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την άνεση. Δηλαδή διατήρησε στοιχεία της πολυτέλειας και της άνεσης που βρίσκονται στα μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας, την Ε, την E-Class και την S-Class, προσθέτοντας παράλληλα σπορ, πινελιές και τεχνολογίες που ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές για την εποχή. Είχε φρέσκο σχεδιασμό, ήταν ελαφρύ, πιο οικονομικό από τα υπόλοιπα. Συνέχιζε να εξελίσσει αυτό το μοντέλο, βλέποντας την μεγάλη επιτυχία που είχε και την αποδοχή του από τον κόσμο. Το 1988 μάλιστα δημιούργησε το W201 με 195 ύπους, το οποίο τοποθετήθηκε στους αγώνες αυτοκινήτου γερμανικών τουριστικών αυτοκινήτων, αν το ξέρετε, το DTM. Ακριβώς, το πρωτάθλημα τουρισμού. Και πρωτάθλημα τουρισμού. Και το 1993 η ονομασία της W201 άλλαξε σε C-Class, ακολουθώντας την ονοματολογία που είχε ξεκινήσει παλιότερα με την S-Class, που ήταν πλέον τα γράμματα και οι τρεις αριθμοί που παρέπεπαν στον κυβισμό του κινητήρα. Όταν πρωτοεμφανίστηκε, είναι σημαντικό να το αναφέρω αυτό, το μοντέλο αυτό το χαϊδευτικά το ονόμαζαν Baby Benz, επειδή μετέφερε σε μια νέα κατηγορία αυτοκινήτων όλες τις αξίες της μάρκας της Mercedes-Benz. Άρα το πόσο σημαντικό για πέστη. Ακόμα που αξίζει να αναφέρω είναι ότι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο, στις αρχές της δεκαετίας του 90, το 1990, παρουσιάστηκε στην έκθεση του Ανόβερου ένα πρωτοποριακό πρωτότυπο αυτοκίνητο με ηλεκτροκίνηση. Είχαν τοποθετήσει δύο ηλεκτροκινητήρες στους πίσω τροχούς που διαγείρονταν από μόνιμους μαγνήτες και τροφοδοτούνταν από μπαταρίες χλωριούχου, νατρίου και νικελίου πριν ακόμα μάθουμε ότι υπάρχει ηλεκτροκίνηση. Παρόλο που η Mercedes ασχολείται με αυτό το κομμάτι πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε λίγο στα νούμερα. Πόσο σημαντικό είναι για το μοντέλο? Να πούμε λίγο στα νούμερα, πόσο σημαντικό είναι. Πάνω από,
Κοιτάξτε, οι πωλήσει του μοντέλου ξεπερνούν τις 10 εκατομμύρια 500 χιλιάδες από την αρχή της εμφάνισής της και τα τελευταία από το 2014 νομίζω έχει πουλήσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια μοντέλα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι χάρη στην ποικιλομορφία και την τεχνολογία της όλοι έμαθαν την ονομασία compressor εκείνη την εποχή Έτσι. για τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα της. Ή αντίστοιχα με τους πετρελοκινητήρες που είχε τοποθετήσει άμεσου ψεκασμού με σύστημα Common Rail. Είχε κάνει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν παρουσιάστηκε το 1997. Έτσι, για να απαντήσω στην ερώτησή σας πόσο σημαντικό είναι αυτό το μοντέλο για τη μάρκα, είναι πολύ σημαντικό. Και αποτελεί διαχρονικά το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως από όλη την γκάμα αυτοκινήτων της Mercedes-Benz. Για να μην πω από όλες τις premium μάρκες. Άρα η νέα C-Class που παρουσιάστηκε πρόσφατα τιμά αυτή την προτίμηση του κόσμου προσφέροντας ένα πλέον εντελώς σύγχρονο και εντυπωσιακό αισθητικά αυτοκίνητο που βάζει τον οδηγό της σε ένα νέο κόσμο. Οπότε το σημαντικό μοντέλο για τη μάρκα είναι η C-Class, το λένε οι πωλήσεις στα νούμερα και όταν έχεις νούμερα από ένα τέτοιο μοντέλο άρα το προσέχεις και ιδιαίτερα κακά τα ψέματα. Πάμε λίγο σε να πούμε μερικά πραγματάκια. Γιατί όταν λέμε Mercedes-Benz εννοούμε premium κατηγορία, εννοούμε αυτός που θα αγοράσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο θα χαρεί και πολλών ανέσεων και πολυτέλεια στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Δύο-τρία πραγματάκια τι εννοεί η Mercedes-Benz στην C-Class, λίγο premium μοντέλο και άνεση επιβατών και τι έχει μέσα να μας δείξει. Δεν μπορώ να περιορίσω δυστυχώς σε δύο-τρία πραγματάκια αυτά που μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχοντας ήδη παρουσιάσει την ναυαρχίδα της μάρκας, την S-Class, το προηγούμενο διάστημα, μπορώ να πω ότι η C-Class θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη διότι θα έχει μεγάλο αριθμό στοιχείων άνεσης και ασφάλειας από την καινούρια S-Class. Mm-hmm. Με δεδομένο ότι μετασχηματίζεται και οδεύει με ραγδαίους ρυθμούς στον εξηλεκτρισμό, η νέα C-Class είναι η πρώτη κλασική σειρά μοντέλων που εξηλεκτρίζεται πλήρως από εδώ και πέρα. Φανταστείτε ότι σε όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελοκίνητα μοντέλα τοποθετείται ηλεκτρικό σύστημα 48V για ήπια υβριδική λειτουργία. Παράλληλα βέβαια με την ενσωματωμένη μίζα δυναμό ISG και βέβαια θα έρθει αργότερα και το plug-in ηλεκτρικό υβριδική τεχνολογία θα έρθει αργότερα φέτος και θα έχει αυτονομία περίπου 100 χιλιόμετρα. Είναι μια τιμή που είναι πρωτόγνωρη για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Φυσικά βέβαια έχουν γίνει και πολλές ακόμα βελτιώσεις τεχνικές. Πάρα πολλές καινοτομίες έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια και την άνεση. Και είναι πραγματικά σημαντικό το μοντέλο για τη μάρκα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η Mercedes-Benz έχει βάλει την MBUX. Τι είναι MBUX, να ακούμε λίγο τον κόσμο και τι προσφέρει σε κάποιον ο οποίος θα αγοράσει μια Mercedes-Benz. Το MBUX είναι, το ονομάζουμε το νευρικό σύστημα, την καρδιά και το νευρικό σύστημα του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα τηλεματικής και πολυμέσων, infotainment, το οποίο έχει πάρα πολλά στοιχεία με τα οποία μπορείς να χειριστείς τις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Έχει τον ψηφιακό βοηθό το MBUX που του μιλάς και ανταποκρίνεται στις εντολές σου. Αλλά εκτός από αυτά έχει επαυξημένη νοημοσύνη. Και αυτό γίνεται κυρίως για να αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο. Γιατί ο στόχος της μάρκας δεν ήταν ποτέ να προβάλλει μόνο την τεχνογνωσία της. Έχει πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Άρα απαντά στις ανάγκες και τις επιθυμίες του οδηγού και του συνοδηγού. Σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στη δεύτερη γενιά αυτού του συστήματος, ακόμα και πριν εκφραστούν με λόγια, απλά με τις χειρονομίες ή με τη γλώσσα του σώματος. Α, τόσο πολύ, μάλιστα. Το σύστημα MBUX, επειδή ακριβώς έχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη και μαθαίνει από τον οδηγό, από τις συνήθειές του κτλ., δημιουργεί ένα προφίλ για αυτόν, το οποίο βέβαια μπορεί να το χειριστεί ο οδηγός με το δακτυλικό του αποτύπωμα, όπου αν ας πούμε αναγνωρίσει ότι κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας γυρνώντας από τη δουλειά για παράδειγμα, ο οδηγός καλεί ένα συγκεκριμένο αριθμό, του προτείνει το ίδιο το σύστημα να καλέσει αυτόν τον αριθμό. Ή ας πούμε στην πλοήγηση. Μπορεί να προτείνει το ίδιο το σύστημα τη συγκεκριμένη διαδρομή.
Έχει επίσης διάφορα ακόμα χαρακτηριστικά, όπως η τρισδιάστατη απεικόνηση στο head-up display, που μπορεί να τοποθετήσει βέλη και κατευθύνσεις ακριβώς πάνω στο οδόστρωμα για να είναι ακόμα πιο ευκρινές αυτό για τον οδηγό. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον οδηγό. Μα είναι θέμα ασφάλειας και άνεσης και αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει. Ειδικά τώρα στην καινούργια C-Class, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί, που είναι κομμάτι του MBUX, είναι οι μεγάλες οθόνες. Πρόκειται να έρθει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, παρόλο που ακόμα δεν μπορώ να μαρτυρήσω πολλά πράγματα για το βασικό εξοπλισμό που θα έχει το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, καθότι δεν έχουμε ανακοινώσει ακόμα τιμές και δεν είναι ακόμα έτοιμη διαμόρφωση του αυτοκινήτου για εδώ. Αλλά αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι θα διαθέτει τις μεγάλες οθόνες που είναι περίπου 12 ίντσων. Μάλιστα, οπότε δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία, δεν έχουμε αποφασίσει με Mercedes-Benz Ελλάδα το τι θα εισάγει από την Γερμανία. Εντάξει, αυτά τα βλέπετε γιατί πρέπει να τα βάλετε κάτω, να δείτε τι, πώς και τι, και τι ανάγκες έχει κάθε χώρα. Δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο, κακά τα ψέματα. Και τι ανάγκες έχει το αγοραστικό κοινό. Έτσι είναι, αλλά για αρχή μπορώ να σας πω ότι οι εκδόσεις που θα έρθουν από πλευράς κινητήρων στη χώρα μας θα είναι σε 180 και 200 για βενζίνη με τετρακύλινδρους κινητήρες 1500 κυβικών και η σε 220 diesel με κινητήρα 2000 κυβικών, παράλληλα βέβαια με το EQ Boost, αυτό το 48 βολτο σύστημα που προσθέτει από 20 ύπους ούτως ή άλλως κάθε κινητήρα. Τώρα, τι περιμένουμε τίποτα νεότερο την Mercedes-Benz προς τα έξω να βγει μέχρι τέλος χρονιάς? Δηλαδή, ουσιαστικά όλοι πάμε υβριδική τεχνολογία και ηλεκτροκίνηση, γιατί κατά ψέματα εκεί πάει το θέμα στην αυτοβιομηχανία. Περιμένουμε τίποτα νεότερο την Mercedes-Benz, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ή απλά περιμένοντας και να γίνει κάτι πιο εμπεριστή στην παρουσίαση από τη Mercedes-Benz? Τα πιο σημαντικά μοντέλα για το 2021 είναι η C-Class, στην οποία αναφερθήκαμε, και η έλευση της EQA, την οποία περιμένουμε τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή η αυτοκίνηση μετασχηματίζεται και η Mercedes-Benz έχει σκοπό μέχρι τα τέλη του 2022 να παρουσιάσει 6 ακόμα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε 8 συνολικά. Συν τα plug-in hybrid μοντέλα τα οποία ήδη κυκλοφορούν και θα φτάσουν έναν αριθμό μέχρι τα 25. Ήδη στη χώρα μας υπάρχουν 20 plug-in hybrid μοντέλα που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Τα ωφέλη για αυτά είναι πάρα πολλά και παρόλο που ακούω ότι ο κόσμος είναι επιφυλακτικός από την ηλεκτροκίνηση ακόμα, η αλήθεια είναι ότι η αίσθηση που αφήνει η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πραγματικά ξεχωριστή και πολύ διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Σίγουρα θα πάρει το χρόνο του, αλλά υπάρχει μια στρατηγική πίσω από όλα αυτά. Κοιτώντας πάντα την αειφορία και το καλό του περιβάλλοντος, η Mercedes-Benz έχει δεσμευτεί, έχει να ακολουθήσει μια στρατηγική ώστε μέχρι το 2039 να έχει ένα ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα, όχι μόνο στην παραγωγή, στα αυτοκίνητά της καθεαυτά, αλλά και στη διαδικασία παραγωγής των αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει ότι τα εργοστάσια της ψηφιοποιούνται, παίρνουν ενέργεια από εναλλακτικές πηγές ενέργειας και προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά, ώστε πραγματικά να προσφέρουμε στο περιβάλλον με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Καλά η C-Class, καλά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι το οποίο έρχεται, θα το δούμε στην πορεία. Μας αρέσει, κακά τα ψέματα, και σε ποιον δεν αρέσει ένα αυτοκίνητο στην premium κατηγορία, είτε είναι ειδικά από Mercedes-Benz, το αστέρι που λέμε έτσι εμείς στο χώρο του αυτοκινήτου. Να μιλήσουμε λίγο και για αυτούς που έχουν ήδη Mercedes-Benz στην κατοχή τους. Αν τρέχουν κάποια προγραμματάκια για αυτούς, after sales, τα οποία να δώσουμε στον κόσμο σαν ενημέρωση. Φυσικά, καταρχάς να σας πω ότι η αγορά ενός Mercedes-Benz υπάρχουν λύσεις για να αποκτήσει κάποιος ένα αυτοκίνητο Mercedes-Benz. Καταρχάς υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα. Υπάρχει μια πλούσια χρηματοδοτική παλέτα για να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Υπάρχουν προωθητικές ενέργειες, υπάρχουν άτοκες περίοδοι χάριτος, υπάρχουν ευέλικτα προγράμματα εμπολιματικής αξίας,
επιλογές στη λήξη του δανείου. Οπότε ακόμα και κάποιος που απλά ονειρεύεται μια Mercedes-Benz μπορεί να πάει σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα μας, να κοιτάξει, να κάνει ένα test drive και να δει ποιο είναι το πρόγραμμα που θα τον εξυπηρετούσε για να το αποκτήσει. Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα για την πιο νευραλγική κατηγορία οχημάτων, τα ηλεκτρικά και τα plug-in hybrid που συζητούσαμε πριν, με χαμηλά επιτόκια, άτοκη χρηματοδότηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς οι πολιτές του εξουσιοδοτημένου δικτύου είναι απόλυτα ενήμεροι, μπορούν πάντα να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις σε οποιονδήποτε πελάτη θέλει να κάνει την ερώτησή του, να δει αν μπορεί να αποκτήσει μια Mercedes-Benz. Τώρα για αυτούς που ήδη έχουν μια Mercedes-Benz, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το δίκτυο, το πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της Mercedes-Benz είναι πολύ πολύ ευρύ και η Mercedes-Benz Ελλάς αναλαμβάνει τη διαρκή εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση, τεχνική υποστήριξη και πολλά άλλα για το δίκτυό της. Όπως και για τις πωλήσεις, το ίδιο και στο σέρβις, η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να είμαστε οι Mercedes του σέρβις και όχι ένα απλό Mercedes Service. Ειδικά την εποχή αυτή που τα αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο μπορεί να παρέχει την ασφάλεια και την τεχνογνωσία που χρειάζεται ο οδηγός του. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προγράμματα για πελάτες, για οδηγούς αυτοκινήτων παλαιότερα των 6 ετών, όπου υπάρχει δυνατότητα παροχής έκπτωσης έως και 38% για το τακτικό σέρβις. Και βέβαια υπάρχουν και επιλεγμένες επισκευές μέσω εγγραφής του πελάτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα, Service Select, απλά έτσι λέγεται. Και για όσους θέλουν να ξενιάζουν με το κόστος του service, η Mercedes τους δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουν από 1 έως 4 από τα επόμενα service τους, εκ των προτέρων μέσω του Mercedes-Benz Service Pass, διασφαλίζοντας το κόστος που ισχύει σήμερα για αυτά. Και να πούμε ότι παντού σε όλα τα αξιοδοτημένα συνεργεία της Mercedes-Benz τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού, με ραντεβού, με τα πάντα όλα, για να μην υπάρχουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Κυρία Χρυσού... Ακριβώς. Επίσης, πάρα πολλά πράγματα γίνονται online και ακόμα και το ραντεβού μπορεί να κλειστεί online. Η παρακολούθηση του αυτοκινήτου μπορεί να γίνει online μέσα από κάποιες υπηρεσίες που διατίθενται. Ακούμε προσεκτικά τους ειδικούς, ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής η συντήρηση του αυτοκινήτου. Δεν δικαιολογείται η πανδημία να μην μας επιτρέπει να συντηρούμε τα αυτοκίνητά μας. Είναι θέμα ασφάλειας. Ακριβώς. Κυρία Χρυσού, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε το χρόνο να μιλήσουμε στον αέρα της Θεσσαλονίκης για την Mercedes-Benz, τη νέα C-Class και κάποια άλλα πραγματάκια. Και ελπίζουμε στο μέλλον να σας ξαναέχουμε με νεότερες παρουσιάσεις μοντέλων, οι οποίες πραγματικά είναι από αυτές που χαίρεσαι να βλέπεις, γιατί όπως είπατε και πριν, πολλοί από εμάς ονειρευόμαστε να αποκτήσουμε μια Mercedes-Benz. Το όνειρο ίσως να το... Πολύ ευχαρίστως. Φαντάζομαι θα είμαι και σε θέση να σας πω περισσότερα πράγματα, διότι ακόμα το αυτοκίνητο ναι μεν παρουσιάστηκε παγκοσμίως, αλλά η έναρξη παραγγελιών και η ανακοίνωση των τιμών θα γίνει προς τα τέλη του Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Οπότε μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες είναι λίγο πιο περιορισμένες που μπορούμε να δώσουμε για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απλά να γνωρίζετε ότι για τη C-Class, επειδή την αναφέρατε και επειδή το θεωρώ σημαντικό, έχει μεταφερθεί τεχνολογίας ακόμα και από τη Φόρμουλα 1. Δηλαδή ο εντελώς νέος τροβιλοσυμπιεστής που διαθέτει το αυτοκίνητο έχει προκύψει από τη συνεργασία των μηχανικών της Φόρμουλα 1 με τη Mercedes-Benz. Αυτά να μην πω ότι είναι παράσημο γιατί είναι για τη C-Class, όταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές εδώ και 7 χρόνια συνεχόμενα κάνουν αυτό που κάνουν στη Φόρμουλα 1 και βοηθούν τη μάρκα στο να εξελίσσει τεχνολογία. Είναι από τα παράσημα το οποίο είναι αλήθεια, έχει. Η μεταφορά της τεχνολογίας της Φόρμουλα 1 στη μαζική παραγωγή δεν μένει στα χαρτιά, ούτε χρησιμοποιείται για επικοινωνιακούς λόγους, συμβαίνει και θέτει νέα πρότυπα, ειδικά όσον αφορά στο συνδυασμό ισχύως και αποδοτικότητας των αυτοκινήτων παραγωγής. Κύριε Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και θα τα πούμε κάποια στιγμή με νεότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ, να είστε καλά.